Στα δύσκολα τώρα, ίσως η πιο αμφίροπη δοκιμασία σε ό,τι έχει να κάνει με το αποτέλεσμα των πιάτων που είχαμε κι εμείς να κρίνουμε μέχρι σήμερα. Πολύ καλή προσπάθεια και από τους δύο. Είδαμε ωραία πιάτα, Μπάμπη. Ε, πραγματικά. Πραγματικά. Και πάρα πολύ νόστιμα. Και εδώ έρχονται οι λεπτομέρειες. Περιποιημένα και των δύο τα εκλέρ. Πολύ καλές υφές στην κρέμα. Πολύ ωραίο το κράμπλ. Πάρα πολύ ωραίο το σου. Και ερχόμαστε στη μαρέγκα. Μάγκη. Συμφωνήσαμε και με τον Μπάμπη ότι δεν ήταν πάρα πολύ καλά καμένη η μαρέγκα σου. Είχε κενά στο κάψιμο. Που αυτό, όπως μας εξήγησε και ο Μπάμπης, έχει να κάνει και με την υφή της. Δηλαδή, όταν καίγεται καλά, κάνει και αυτό το... Κάνει μια κρούστα η οποία είναι σημαντική για την υφή της στο στόμα. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τη μαρέγκα, Μάγκη, αυτό βρήκαμε στη δική σου, στο κάψιμο. Και ερχόμαστε στη μαρέγκα του Σάβα, γιατί εκεί ήταν το κομμάτι που ψάξαμε περισσότερο τεχνικά για να καταλήξουμε. Και εκεί που καταλήξαμε ήταν ότι σε αυτό το κομμάτι της μαρέγκας, το οποίο είναι πάρα πολύ τεχνικό, βρήκαμε ότι του Σάβα ήταν καλύτερη. Οπότε, ο Σάβας είναι αυτός που κερδίζει την ασυλία. Σύτεψες κάποιες μέρες στο ψυγείο, αλλά άξιζε.